πήραμε απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουμε συλλαλητήριο μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές κτλ. Για την κατάσταση στα ειδικά σχολεία. Η κατάσταση στα ειδικά σχολεία δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Μπορεί να κάνουν κάποια βήματα, αλλά δεν είναι. Για παράδειγμα, έχουμε ζητήσει πολλές φορές από τον Νοέμβριο που έχουν... τα σχολεία είναι ανοιχτά από τον Νοέμβριο της ειδικής αγωγής, ενώ τα άλλα είναι κλειστά. Το λόγος δεν γνωρίζω ποιος είναι, λέει για ψυχολογικούς λόγους. Έχουμε πει για τεστ. Κάποια τεστ να γίνονται. Σε κάποια σχολεία, εμείς από τον Νοέμβριο στο τρίτο ειδικό σχολείο έχουμε κάνει 4 τεστ μέχρι τώρα. Σε άλλα σχολεία δεν έχουν γίνει καθόλου. Ή έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα. Πρέπει κάπως και εμείς, σαν συνάδελφοι, να προστατευτούμε όχι μόνο εμείς, και τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα να μιλήσουμε για τις κτηριακές υποδομές. Κάποια σχολεία είναι πάρα πολύ καλά. Κάποια σχολεία στεγάζονται τα παιδιά μαζί. Είναι δύσκολο για τα παιδιά να έχουν επίσης τη μάσκα. Ναι, με τις μάσκες δεν μπορούμε να κρατήσουμε αποστάσεις από τα παιδιά. Είμαι φυσιοθεραπευτής. Δεν μπορώ να τον κάνω. Τι είμαι μάγος για να μπορέσω να το δουλέψω. Θα πρέπει να τον ακουμπήσω, να τον πιάσω κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα παιδιά. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάσκα για τους ευνόητους λόγους. Σημαντικό είναι και ότι ο συνάδελφος κανονικά δεν πρέπει να φοράει μάσκα. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να καταλάβουν από εντολές που το δώσω εγώ. Άρα εσείς πρέπει να κοιτάξετε. Ναι. Εσείς τι ζητάτε εδώ σήμερα? Μην ζητάμε να γίνονται ποιος είναι τα τεστ. Να έχουν προσωπικό καθαριότητας. Προσωπικό καθαριότητας. Τα κτηριακά. Δεν λέμε θα λυθούν αύριο μεθαύριο. Να μπουν σε ένα προγραμματισμό. Το ΕΚ Κορδελιού, παράδειγμα, είναι ακατάλληλο. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν αίθουσες καθηγητών οι οποίες δεν έχουν παράθυρα. Να μπει ένα προγραμματισμό, ένα σχέδιο για το μέλλον. Γιατί από ό,τι λένε η πανδημία θα τραβήξει και θα πάξει κάτι άλλο κτλ. Εμείς κάνουμε αγώνα να γίνουν αυτά εδώ τα πράγματα. Ναι. Για τους εμβολιασμούς. Για τους εμβολιασμούς, κοιτάξτε να δείτε. Είχε έρθει πριν 2 μήνες στο Υπουργείο και είχε δηλώσει ποιοι θα, όσοι θέλουν να κάνουν εμβολιασμούς φυσικά, να δηλώσουμε τα ονόματα. Τα δηλώσαμε. Προσπαθούσαμε να μπούμε στην πλατφόρμα, δεν έμπαινε. Κάναμε την απεργία αυτή, την κινητοποίηση. Χθες δώσαμε και μια συνέντευξη προθέσει στην ΕΡΤ κτλ. Το απόγευμα άνοιξε. Τώρα μπορούμε να δηλώσουμε. Δηλαδή, άμα δεν αγωνιστείς, δεν υπάρχει σωτηρία, δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό. Δηλαδή, πώς κατευθείαν άνοιξε τις απεργίες που έκανε και η ΔΟΗ, η Ομοσπονδία. Και κάποιοι συνάδελφοι τώρα μπαίνουν μέσα και γίνονται κανονικά. Από χθες. Σήμερα προκηρύξαμε αυτή την απεργία γιατί δεν πάει άλλο. Έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένιο. Όπως γνωρίζετε, τα ειδικά σχολεία λειτουργούν εδώ και καιρό, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Χωρίς όμως να φαίνεται ούτε ένα μέτρο προστασίας. Ούτε των εκπαιδευτικών, ούτε των μαθητών. Σήμερα έχουμε το ΕΕΚ Αγίου Αθανασίου κλειστό εξαιτίας COVID. Σε αυτό το σχολείο, για παράδειγμα, έγινε μόνο μία φορά τεστ. Ζητάμε λοιπόν, εάν η κυβέρνηση θέλει να τα αφήσει ανοιχτά τα σχολεία αυτά, να πάρει οπωσδήποτε τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, τακτικά τεστ, υλικά προστασίας στα σχολεία που δεν υπάρχουν, οι συνάδελφοι τα βάζουν από την τσέπη τους. Ξέρετε ότι σε αυτά τα σχολεία τα παιδιά δεν μπορούν να φορέσουν μάσκες, αλλά το προσωπικό έρχεται σε άμεση επαφή με τα παιδιά. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο οι μάσκες, αλλά είναι και τα υπόλοιπα υλικά προστασίας, το λες και όλα τα υπόλοιπα. Να προταχθούν οι εκπαιδευτικοί στα τεστ, αν ήθελα στο Υπουργείο, θα μπορούσε από τα περισσέματα, όπως κάνει στην αστυνομία και στο στρατό, να εμβολιάσει τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι ούτε 200 στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, είναι ζήτημα επιτακτικής ανάγκης η κυβέρνηση να πάρει τώρα μέτρα. Να αραιώσει τους μαθητές, να κάνει ελέγχους στα λεωφορεία, να δώσει μέτρα προστασίας, τακτικά τεστ και στους συναδέλφους να κάνει εμβόλια.